Θα κλείσουμε με το αμυγδαλοκεφάλι εκεί στην όμορφη Κίσα. Ο Δημήτρης μας δείχνει ο σκηνοθέτης αυτά τα όμορφα πλάνα. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αμυγδαλοκεφαλίου, τον κύριο Γιώργο Μαρτσάκη. Κύριε Μαρτσάκη, να σας καλησπερίσω. Αθλητικό σας βλέπω. Καλησπέρα. Έτυχε σήμερα η μέρα, δεν πειρά. Γιατί κάνουμε τις καθαριώτες, καθιερωμένες καθαριώτες εδώ στην κοινότητα. Ναι. Τώρα βρισκόμαστε στο χωριό Λιβάδια. Είναι το πιο παραθαλάσσιο από τα τρία χωριά που περιλαμβάνει η κοινότητα αμυγδαλοκεφαλίου. Ναι. Και σήμερα, για σήμερα τελειώσαμε με το γήπεδο που έχουμε εδώ πέρα, ένα μικρό γήπεδο. Μάλιστα, φέτος λέμε να το φτιάξουμε λίγο με την βοήθεια και του Δήμου. Επειδή και τα παιδιά εδώ πέρα είναι σε ένα πληθυσμό 85 περίπου κάτοικων μόνιμων, πάνω από 20 παιδιά είναι η ηλικία τους από 12 ετών και κάτω. Δηλαδή είναι... Χρειάζεται και πρέπει και ο Δήμος να βοηθήσει εκεί. Είναι όμορφοι τόποι, ξεχωριστοί τόποι, με λίγους κατοίκους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζωή και δεν πρέπει να υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχει ζωή, υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει αισιοδοξία. Όπου υπάρχουν παιδιά, υπάρχει και μια αισιοδοξία. Και εμείς αγωνείς προσπαθούμε ό,τι καλύτερο να κάνουμε. Μάλιστα. Οι κάτοικοι λοιπόν εκεί του αμυγδαλοκεφαλίου έχουμε βάλει και ένα σχετικό τίτλο: Αγαπούν και φροντίζουν τον τόπο τους. Και παρά την πανδημία, παρά τις δυσκολίες, οι εθελοντικές δράσεις αντί να μειώνονται, θα πει κάποιος τώρα με τα περιοριστικά μέτρα που είχαμε, θα μειωθούν και οι δράσεις. Αυξάνονται, πληθαίνουν. Η αλήθεια είναι πως για ένα διάστημα, λόγω των περιοριστικών μέτρων, είχαν μειωθεί και οι εθελοντικές δράσεις. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα και δεν είχε και πολύ νόημα να κάνουμε κάτι, δεδομένου ότι δεν μπορούσε κάποιος να παρακολουθήσει μια εκδήλωση, κάτι τέτοιο. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, έχουν χαλαρώσει και τα μέτρα, μπορούμε έξω να βγούμε, να καθαρίσουμε, να σπρίσουμε αργότερα που θα κάνουμε διάφορα πράγματα και να μπούμε σε μια καθημερινότητα όπως ήμασταν πριν 1,5-2 χρόνια. Μάλιστα. Πάντως, παρόλο που δεν μπορώ να δω τον τίτλο σας, πολύ εύστοχος. Λοιπόν, έχουμε και τουρισμό τώρα. Δεν ξέρω εκεί τι επικρατεί στην περιοχή σας τους τουριστικούς μήνες το καλοκαίρι. Σπεύδουν ξένοι επισκέπτες, κριτικοί, να γνωρίσουν τον τόπο σας. Όσο αφορά το θέμα του τουρισμού, μπορώ να πω ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Γιατί είναι μια κοινότητα, μια περιοχή, όλη η περιοχή, δηλαδή δυτική Κρήτη, δεν είναι πολύ πυκνοκατοικημένη, οπότε την επιλέγει κάποιος για να περάσει ένα είδος τουρισμού πιο ήσυχο, πιο ήρεμο, τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει η βόρεια μεριά της Κρήτης. Ναι. Οπότε τουρισμός υπάρχει και υπάρχει, μπορώ να πω, και για ένα μεγάλο διάστημα. Ξεκινά από Μάρτιο-Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε? Υγεία, φαντάζομαι, καλές δράσεις, ξεχωριστές δράσεις. Να είστε καλά και εμείς από την πλευρά μας καλή συνέχεια, καλή δύναμη, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Βέβαια. Και πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις όμορφες περιοχές της Κρήτης, περιοχές της ενδοχώρας, που για κάποιους ίσως είναι ξεχασμένες, αλλά είναι δυναμικές, με ανθρώπους σαν και εσάς, που προσπαθούν για το καλύτερο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο καθένας στον τόπο του τον αγαπάει. Βέβαια. Το νησί μας και η Ελλάδα όλοι είναι πανέμορφοι. Ο καθένας εκεί που ζει πιστεύω ότι το αγαπάει το μέρος που ζει και προσπαθεί να κάνει όσο γίνεται κάτι καλύτερο. Να είστε καλά. Κύριε Μαρτσάκη, να είστε καλά. Καλό βράδυ.